Τίποτα, αυτός παίζει ένα σύστημα, αυτό που έχω όπηχει, το formation. Δεν τον ενδιαφέρει, αυτός βάζει από το formation αυτό το αγαπημένο του. Και από εκεί και πέρα κάνει τα δικά του, όπως ξέρει και παίζει, αλλά πια τραβάει πολύ φανέλα. Πάρα πολύ φανέλα. Σου χαλάει όλες τις πάσεις και τα σουτ, προλαβαίνει και σε ακουμπάει και αλλοιώνεται το σουτ και η πάσα. Παίζει πολύ βρώμικα με τις φανέλες. Εκμεταλλεύεται τον bug αυτό, είναι bug. Γιατί δεν σφυρίζει ο διαιτητής, δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Κάτι που στο αληθινό ποδόσφαιρο δεν ισχύει. Και να το κάνεις μια φορά, τη δεύτερη θα σου δώσει κάρτα ο διαιτητής. Εδώ δεν δίνει ούτε φάουλ ούτε κάρτα. Άμα τραβάει, ούτε κάρτα. Άμα τραβάει. Σου τραβάει φανέλα. Δεν κάνει πέναλτι. Δεν κάνει πέναλτι πάρα πολύ. Κάνει πέναλτι πάρα πολύ. Κάνει πέναλτι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα παίζει καλά αυτή τη στιγμή. Τώρα παίζει καλά αυτή τη στιγμή. Καλά αυτή τη στιγμή. Παίζει αεράτα τώρα. Παίζει αεράτα τώρα. Κατά τα πόδια. Κατά τα πόδια. Κατά τα πόδια. Ναι. Ναι. Πού είναι αυτή η μπάλα που βάλα. Αλλά το έφερε κάτω τα πόδια μαλάκα. Για να δω. Κάτω τα πόδια. Α, όχι, όχι, εντάξει. Πολύ αέρα τον γκολ ήταν αυτό. Πρέπει. Έτοιμο δηλαδή ή έχεις μπροξ παίκ, δηλαδή ή έχεις μπροξ παίκ, δηλαδή ή έχεις μπροξ παίκ. Το πάτησα αμέσως, δεν... Ναι, το team switch, ναι, το team switch, εντάξει, το team switch, εντάξει, το φύγει παίκτες. Γιατί παίκτες, γιατί παίκτες, γιατί παίκτες, γιατί παίκτες. Ένα σύστημα έβαλα, πάμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Έλα, βλέπεις ότι μου κάνει. Έλα, βλέπεις ότι μου κάνει. Έλα, βλέπεις ότι μου κάνει. Βλέπεις ότι μου κάνει. Κάργα. 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 Άκυρο. Για σένα αεράτο, γιατί πάλι άκυρο μάτς είναι εδώ. Άκυρο μάτς είναι εδώ. Άκυρο μάτς είναι εδώ. Μακαρισμένο κοντρόλ που κάνει μένα αυτό. Κοντρόλ που κάνει μένα αυτό. Κοντρόλ μένα αυτό. Που κάνει μένα αυτό. Κοντρόλ που κάνει μένα αυτό. Κοίτα εδώ τώρα, βλέπεις. Κοίτα εδώ τώρα, βλέπεις. Άκυρο το μάτς. Κοίτα, άκυρο το μάτς. Κοίτα, άκυρο το μάτς. Κοίτα. Κοίτα εδώ, βλέπεις εδώ. Κοίτα εδώ, βλέπεις εδώ, κοίτα εδώ, βλέπεις εδώ, κλείνω, δεν αξέψε εδώ, κλείνω, δεν αξέψε εδώ, κλείνω, δεν αξέψε. Τι να δω, τι να δω, με μαλακίες εδώ να πούμε. Πρόλαβε για λίγο, πρόλαβε για φύλακας, δεν λειτουργεί τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ότι, πες με, μα πάνε μου. Μα πάνε μου τίποτα δηλαδή. Πάνε αργά, πώς θα στο παίζω. Πάνε αργά, πώς θα στο παίζω το 16. Σε εδώ. Τι σέντρα ήταν αυτή τώρα, τι σέντρα ήταν αυτή. Δεν παίζει καλά σου λέω τώρα. Αυτό το μάτι είναι άκυρο. Αυτό το μάτι είναι άκυρο. Έχω βάλει αριστερό χαφ τον ίσκο. Μα δεν θα βολέσει το παιχνίδι, κοίτα εδώ τώρα. Στο παιχνίδι, κοίτα εδώ τώρα. Τίποτα, είσαι να παίζει μόνο σου. Εγώ τα μοιάζει να μη φάσω, τα μοιάζει να μη φάσω, τα μοιάζει να μη φάσω. Εντάξει, πρόλαβες εσύ την κουφτή τρίπλα από τα 2 μέτρα δηλαδή που ήσουν πίσω μου. Ωραία, εντάξει μου, ωραία, εντάξει. Θα βάλω εγώ κόλλη τώρα, θα βάλω το μάτι. Θα βάλω το μάτι.
σου λέω. Κοίτα εδώ τώρα, δεν πιάνει τίποτα τώρα, δεν πιάνει τίποτα. Εγώ ήρθα να παίζω με σκύλο. Παίζω εγώ και εσύ παίζει με normal τώρα εδώ. Πω, τι ήταν αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοντράω. Τι μία αν κάνω στο χαμό σου, δεν γίνεται έτσι. Βλέπεις εδώ. Κοίτα εδώ. Πάσε το κλείο. Περίμενα να δούμε λίγο. Μπορεί να δει τώρα. Με τα άλλα που παίξαμε πριν. Κοίτα, αφού έχει λάγκ. Το βλέπω εγώ εδώ. Το βλέπω εγώ εδώ. Ναι. Ναι, το έδωσε. Ναι. Παίζει. Τώρα το έδωσε για μένα. Πάλε. Αυτό μου θυμίζει το 10-0 με τον Γιάννη. Που έλεγε ότι... Κάπως έτσι. Καλό, εντάξει. Το πρώτο σούτ εδώ πέρα. Τουλάχιστον ξεκινήσαμε. Κοίτα που το έκανε. Κοίτα εκεί. Το Νίσκο. Δεν μας τα λέει καλά. Δεν μας θα λέει. Κοίτα, ποιος είναι. Δεν γίνεται έτσι. Να, όμως εδώ κάνεις δρίμπλες, ενώ στο 16... Έλα, δεν βάζω γκολ τώρα, ρε. Πρέπει να βρεθώ μόνος μου. Πώς θα σου πω, μου θα είναι βεβαιασμένο. Γιατί προλαβαίνω στο παιχνίδι. Για να πει τώρα γκολ εδώ πρέπει να στάρεις από το ύψος του πέναλτι και πιο κοντά στο πέναλτι και πιο κοντά στο πέναλτι και πιο κοντά βαίνεις. Να κάνεις τι. Κοίτα τώρα. Στεκιά. Πάπα, δεν έχει πρόβλημα τώρα. Δεν είναι, τζάμπα παίζουμε. Τι είναι, λόγω ωράς. Δεν ξέρω. Με γρήγορη μπάλα και πάει χάλια να πούμε. Δεν είναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρωί πρώτη φορά παίζω FIFA 17 μαζί σου. Το βράδυ πάει καλύτερα. Το βράδυ πάει κανονικά, normal. Μπορεί αυτή και ώρα, τι να πω. Εγώ πάντα το πρωί πήγαινε χάλια με το 16 και με την... Πήγαινε σκατά, δηλαδή μόνο το βράδυ λίγο καλυτέρευε, μετά τις 10.
χτε το πρωί μάλλον, ε. Το ποδάρο κάτω. Όσοι σου τα έκανε τώρα. Άθλιο. Κάτσε αλλάξω. Δεν πήρε καν ύψος η μπάλα. Πώς να βάλω εγώ γκολ. Μωράτα, Μπενζεμά. Πόπο, Μόντρις ταύτισε, έτσι. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή είναι Κυριακή και όλοι οι πιτσιρικάδες δεν έχουν σχολείο και παίζουν τώρα, είναι φορτωμένοι σερβερ, πολύ πιθανό να συμβαίνει για αυτό το λόγο. Απλά πράγματα. Λες γι' αυτό. Κοίτα εδώ. Για να δούμε τώρα, θα κάνεις τίποτα. Πώς με φτάνεις, βλέπεις εδώ. Ο πιο. Και με έφτασες πιο. Και με έφτασες σπαντανός. Έτσι μπαίνει γκολ. Με στρωτό ποδόσφαιρο δεν μπορώ να βάλω γκολ, είναι off το παιχνίδι. Έτσι μπαίνει γκολ. Δεν έχω το χρόνο να σουτάρω με στρωτό ποδόσφαιρο. Μόνο σέντρα από εδώ και πέρα, μόνο σέντρα. Όταν έχει lag, μόνο αυτό με. Δεν είναι σαν να παίζω κουτσό ποδόσφαιρο όμως έτσι. Κανονικά εγώ εκεί με τον Μπέλε πρέπει να σου είχα φύγει αντεπίθεση και να σου είχα βάλει γκολ τέτ α τέτ. Και όχι να γίνει αυτό το χάσο. Καλό Μπενζεμά, παίζω. Είναι off τελείως Μπενζεμά και Κρός. Είναι off, ε. Αλλά έχουν βγάλει και τον Τζέσι μαλάκι. Θα βάλω τον Ίσκο στη θέση του Μπενζεμά, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό τώρα ο Μπενζεμά μου πήρε αυτό. Αυτό είναι έτοιμο γκολ, ε.
Δεύτερο rebound. Έβαλα μέσα, σου είπα, τα βαριά κορμιά. Μπεντζεμά και Μωράτα. Η μάρκα, el Real Madrid. En el minuto 68, número 9, Karim Benzema. Με το Μίραν θα διορθωθεί, πιστεύεις? Έλα, μ' ακούς? Ναι. Με το Μίλαν λες θα διορθωθεί ή τα ίδια? Με το Μίλαν έπαιζε μια παλάγκ. Παίξαμε. Τι επίφοβο. Είναι επίφοβο με το Μίλαν, ε. Τι έγινε εδώ πέρα, ρε? Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απόκρουση. Ναι, στην απεικρούση καλό είναι, αλλά τι να λέει, εγώ πάντως δεν είναι ένα, εγώ πάντως δεν ισχύει που έχει το παιχνίδι τώρα που παίζουμε. Είναι ως μη γενόμενο. Μόνο που κεφαλαίου. Αυτά φοβερή ενέργεια. Το βράδυ θα έχει κανονική γραμμή το βράδυ, όπως είχε και χθες που παίξαμε. Κοίτα γκολ εδώ. Πότε ήταν? Το Μόντρις. Πρωί δεν, μου φαίνεται δεν αξίζει να παίζουμε. Άμα έχει τέτοιο λάκ δεν αξίζει. Κοίτα και τα γκολ εδώ, ο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε το βράδυ, δεν αξίζει έτσι. Πάμε άλλο ένα. Όχι ρε, τι άλλο ένα, τι να μετράω εγώ αριθμητήριο, να μετράω γκολ, δεν αξίζει. Μα δεν μπορείς να κάνω ένα σούτρεση, της προκοπής όλο το μάτς. Κάτσε να δούμε λίγο τα γκολάκια. Δες λίγο τα γκολ, να τα σχολιάζουμε. Και ξέρεις τι με ανησυχεί, ότι όλο τρεύει αυτό, δηλαδή αρχίζει τα παλιά φαινόμενα. Όσο περνάει η ώρα, λαγκάρει χειρότερα. Όταν σου πήρε σου παλιά 2-2, έπαιζε μια χαρά το μάτσε. Μια χαρά για απόκριση είχαμε και δύο. Τα τελευταία μάτσε πηγαίναν άστα να πάνε, τα τελευταία μάτσε που παίξαμε. Σαν να παίζαμε σχεδόν το φυσικά. Αμυντικά εντάξει, είχα μια επενέργεια, είχα μια απόκριση ο θεματοφύλακας.
Αλλά μπροστά δεν μπορώ να βάλω εγώ γκολ έτσι. Αυτό που έπαιζα με τον Γιάννη το 10-0. Αυτό μου σου θύμισε. Εντάξει, ο Γιάννης δεν ξέρω και τι έκανε. Είναι προβλημάτο εκεί. Αλλά εμένα έχει λάκ τώρα εδώ. Με τον Γιάννη δεν είχατε λάκ εκείνο το βράδυ. Εδώ υπάρχει λάκ όμως εις βάρος μου. Δεν μπορώ να παίξω έτσι. Λασπώνει. Δεν μου βγαίνει τίποτα. Εγώ δεν παίζω μέσα από τη μικρή περιοχή. Ο τρόπος που παίζω εγώ δεν με βοηθάει καθόλου τώρα με το λάκ που έχει. Έχω πάρα πολλούς παίχτες οι οποίοι είναι κοντά στα 9, βαθμολογία. Κοντά στα 9. Τι θα είναι, άμα βάλεις 7 γκολ, τι θα έχουν βαθμολογία. Για να δούμε, εσένα είναι... Το καλύτερο σου είναι 7,9. Δεν το πιάσω το 8. Τι να πιάσω, αφού έχω λαγκαρισμένο λέμε, μάτς, τι να παίξω εγώ.